Ο Δήμος Δοξάτου προχωρά στη σύσταση και λειτουργία της δικής του δημοτικής επιχείρησης ίδρυυσης και αποχέτευσης ΔΕΙΑ. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης στους δημότες και ασφαλίζοντας καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής. Η νέα ΔΕΙΑ θα αναλάβει τη συντήρηση και ανάπτυξη των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενισχύοντας τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων του Δήμου. Έτσι ακριβώς, έχει εγκριθεί η ίδρυση της ΔΕΙΑ και από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Θράκης. Και είμαστε σε μια φάση που θα υπάρχουν εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Θα έχουμε την ευκαιρία να εκλέξουμε και τη διοίκηση της ΔΕΙΑ, αλλά και να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για την έναρξη της λειτουργίας της. Ναι. Αυτό, κύριε Δήμαρχε, τι θα επιφέρει, πιστεύετε, ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα επιφέρει στο Δήμο Δοξάτου, οι πιο σημαντικές? Οι πιο σημαντικές αλλαγές έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα που θα έχουμε πλέον να οργανωθούμε καλύτερα, ναι, να απομονώσουμε ένα σημαντικό τομέα της οικονομικής δραστηριότητας του Δήμου, αυτή είναι αυτόν της ίδρυσης και της αποχέτευσης, ναι, και να μπορέσουμε με ένα ευέλικτο εργαλείο, όπως είναι αυτή η δημοτική επιχείρηση ίδρυσης αποχέτευσης, να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που όλα τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπιζε ο Δήμος μας στον τομέα αυτό, να μπορέσουμε πιο εύκολα και πιο ευέλικτα να στελεχώσουμε τον φορέα αυτό και να διαχειριστούμε τα θέματα του ύδατος και της αποχέτευσης, καθώς επίσης και τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, με πάρα πολύ περισσότερα εργαλεία στα χέρια μας από ό,τι είχαμε μέχρι σήμερα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια ευλογία πορεία, μα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τη συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Και αυτό ίσως να μοιάζει ότι έρχεται σε αντίθεση με την ίδρυση μιας νέας εταιρείας. Θα σας πω ότι αυτό το κομμάτι των συγχωνεύσεων είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να πάρει χρόνια. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, mm-hmm, και δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι μια διαδικασία σύντομη και γρήγορη. Είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία, για να ολοκληρωθεί η οποία μάλλον, θα πρέπει να ξεπεραστούν μια σειρά από προβλήματα. Άρα αυτό την καθιστά σίγουρα μακροχρόνια, θα είναι δηλαδή θέλει χρόνο για να υλοποιηθεί και δεν μπορούσαμε να μένουμε αδρανείς μέσα σε μια κατάσταση η οποία έχει σημαντικά προβλήματα. Θα θυμίσω φυσικά ότι η ίδρυση της Δημοτικής Επιχείρησης της Ίδρυσης Αποχέτευσης ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση, διότι πραγματικά πιστεύουμε ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις αυτής της μορφής είναι ευέλικτα σχήματα τα οποία μπορούν πραγματικά να δώσουν λύση. Μεταξύ, το φαινόμενο της λειψιδρίας επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σημαντική μείωση των υδάτινων αποθεμάτων, ενώ οι παρατεταμένες περιόδοι ξηρασίας σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την υπεράντληση των υδάτινων πόρων έχουν επιβαρύνει το πρόβλημα, θέτοντας σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα νερού για καθημερινή χρήση και γεωργικές δραστηριότητες. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η έλλειψη επαρκών υδάτινων πόρων μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και στο περιβάλλον, ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται να εφαρμόσουν στρατηγικές για τη διαχείριση της κατάστασης, όπως η καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων αποθεμάτων και η προώθηση μέτρων εξοικονόμησης νερού. Η αλήθεια είναι ότι η κλιματική αλλαγή είναι πλέον πιο εμφανής από ποτέ. Πρέπει όλοι να πάρουμε μέτρα για να την πολεμήσουμε. Σε αυτό το οικοσχήματος κινούμαστε και εμείς και προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα, να σχεδιάσουμε πολιτικές, προκειμένου τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να εξοπλογήσουμε την κατάσταση που δημιουργείται από την λειψιδρία για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τα αποτελέσματα από την λειψιδρία αυτή.